ξεκινήσουμε μια δήλωση γρήγορη από τον πρόεδρο του Κεραυνού, τον κύριο Πάρη Παπαέλληνα, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας. Κύριε Παπαέλληνα, 11ο κύπελλο, Κεραυνός επιστρέφει στους τίτλους. Πέστε μας πρώτα απ' όλα για το πώς ζήσατε εσείς αυτό τον τελικό, από κοντά αυτή τη φορά, και θα δούμε τον Κεραυνό να παίρνει και double φέτος. Κοιτάξτε, ένα-ένα, φέτος ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Είχαμε πολλά πάνω και κάτω. Για πρώτη φορά κάναμε και πολλές αλλαγές προπονητών μέχρι να βρούμε την συνταγή. Νομίζω τώρα την βρήκαμε. Σήμερα ο τελικός ήταν πολύ δύσκολος, άσχετο ότι δείχνει το τελικό σκορ. Διότι όταν είσαι σούπερ φαβορί, δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Οπότε είχαμε συνέχεια αυτό το άγχος και φάνηκε στα πρώτα 25 λεπτά. Μετά κάποια στιγμή η ΑΕΛ κουράστηκε, οπότε μπορέσαμε να κερδίσουμε εύκολα. Για το πρωτάθλημα, τελευταία ερώτηση, είστε αισιόδοξος ότι θα μπορεί ο Κεραυνός να το διεκδικήσει τώρα με τις αλλαγές? Κοίταξε, είναι θέμα ψυχολογίας. Ο Κεραυνός είχε τρεις στόχους, το Super Cup, το κύπελλο και το πρωτάθλημα. Τους δύο τους πήρε ήδη. Οπότε αυτό μας απελευθερώνει και απελευθερώνει και τα παιδιά να παίξουν πιο άνετα, παρόλο ότι έχουμε μειονέκτημα έδρας. Αλλά αν κοιτάξει τα τελευταία χρόνια, δεν κερδίζει αυτός που τερματίζει πρώτος. Οπότε ελπίζουμε να συμβεί το ίδιο και φέτος. Πάρης Παπαέλληνα, σε ευχαριστούμε πολύ, ο πρόεδρος του Κεραυνού. Συγχαρητήρια για την κατάκτηση του τίτλου.